Κύριε Πρόεδρε, αν και υπάρχει μια ορισμένη μεταβολή των δεδομένων της ερώτησής μας, θεωρούμε ότι αυτή δεν έχει χάσει την επικαιρότητά της. Όσες θέλεις. Κάθε άλλο, μάλιστα, θα έλεγα. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση, από αύριο και για ένα μήνα, τα πανεπιστήμια κλείνουν, σταματά δηλαδή οι διαζώσεις, εκπαιδευτική διαδικασία σε αυτά και αντικαθίσταται αυτή από την λεγόμενη τηλεκπαίδευση. Τώρα θα μου πείτε, μήπως από την περασμένη άνοιξη ανοίξανε και ποτέ αυτά για να κλείσουνε τώρα? Λειτουργήσανε δηλαδή ποτέ από την περασμένη άνοιξη κανονικά τα πανεπιστήμια και σύμφωνα βέβαια με τους υγειονομικούς κανόνες που πρέπει να, αυτά να λειτουργούν? Η απάντηση είναι αυτονόητη, τη γνωρίζει όλος ο κόσμος. Η απάντηση είναι όχι. Και οι κυβερνητικές ευθύνες για αυτό το γεγονός θεωρούμε ότι είναι βαρύτατες. Αποτέλεσμα, προστίθενται ήδη στη λίστα απολειών της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς επιπλέον αδίδακτα μαθήματα μέχρι τώρα, μη πραγματοποιημένες πρακτικές, εργαστήρια και κλινικές. Και όλα αυτά γιατί από το ξέσπασμα της πανδημίας και μέχρι σήμερα κανένα διαπιστωμένο πρόβλημα σε αυτά τα πανεπιστήμια δεν έχει λυθεί, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα πρόσβασης όλων στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, η εξασφάλιση υγειονομικών μέτρων για τη διαζώσεις διδασκαλία, η αναγκαία έκτακτη χρηματοδότηση, η τόσο απαραίτητη, ειδικά σήμερα, για να προσληφθεί διδακτικό και λοιπό προσωπικό, για να εξοπλιστούν αμφιθέατρα, εργαστήρια, για να καθαρίζονται, ναι, να καθαρίζονται συστηματικά και να απολυμένονται οι πανεπιστημιακοί χώροι. Την ίδια βέβαια στιγμή, και ενώ παραμένουν αναξιοποίητοι χώροι και συνεδριακά κέντρα των πανεπιστημίων για τις ανάγκες τις διδακτικές, όπως είπαμε, οι ίδιοι αυτοί χώροι παραχωρούνται άφηδος σε επιχειρήσεις για καμπάνιες διαφημιστικές, σύμφωνα με τις επιταγές της επιχειρηματικότητας. Φυσικά, δεν θέλουμε να αναφερθούμε στις φοιτητικές εστίες. Έχουμε πρόσφατα συζητήσει μια αντίστοιχη ερώτηση, όπου εκεί η κατάσταση πραγματικά είναι τραγική. Σας ρωτάμε, λοιπόν, τι θα κάνει η κυβέρνηση για τα πανεπιστήμια? Πώς θα αξιοποιήσει αυτό το lockdown, ναι, έτσι μόνο μπορεί κανείς να το ονομάσει, σε αυτή τη δεύτερη φάση της πανδημίας? Θα επαναλάβει η κυβέρνηση την τακτική της πρώτης φάσης της πανδημίας, που πέρασε εκείνη χωρίς καμιά ουσιαστική παρέμβαση για να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια με ασφαλή τρόπο, ή μέσα σε αυτό το μήνα, μέσα στο Νοέμβρη, η κυβέρνηση σκοπεύει μήπως να μεριμνήσει για να δοθεί ένα γενναίο κονδύλι έκτακτο στα πανεπιστήμια της χώρας για να εξασφαλιστούν εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να λειτουργήσουν κανονικά τα πανεπιστήμια από Δεκέμβριο, εκτός και αν έχετε σκοπό μέχρι το καλοκαίρι να τα κρατήσετε έτσι, για να προσληφθεί άμεσα το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό, μόνιμο, κυρίως μόνιμο, για να καλυφθούν οι ανάγκες της διδασκαλίας, για να μπορέσει να λειτουργήσει και εκείνο το μέτρο των 50 φοιτητών σε κάθε τμήμα, για να αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι, και δεν είναι λίγοι αυτοί οι χώροι, κύριε Υπουργέ, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, που είναι στην ιδιοκτησία των πανεπιστημίων, μιλάμε για συνεδριακά κέντρα, αλλά και άλλοι χώροι, δημοτικοί και ιδιωτικοί, που μπορεί βεβαίως με την ανάλογη διαμόρφωση να αξιοποιηθούν για πανεπιστημιακά μαθήματα και να εξασφαλιστεί η συστηματική και η αναγκαία καθαριότητα και τέλος πάντων να υπάρξει όλη εκείνη η μέρημνα, ακόμα και για την επίταξη χώρων ξενοδοχείων και καταλυμάτων για να στεγάσουν τους φοιτητές που έχουν ανάγκη. Είναι ζήτημα βασικά χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή, και περιμένουμε να ακούσουμε τις δικές σας απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Δισκευμάτων, κύριος Βασίλειος Διγαλάκης. Κύριε Διγαλάκη, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. 3 λεπτά για ξεκίνημα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, κύριε Δελή, πραγματικά απορώ γιατί τόσες πολλές ατεκμηρίωτες καταγγελίες δεν έχω ακούσει, και ανυπόστατες, γιατί άκουσα την ερώτησή σας προσεκτικά και ομολογώ δεν άκουσα ούτε ένα αριθμό. Θα απαντήσω λοιπόν σε αυτά που είπατε ένα προς ένα, αλλά εγώ θα απαντήσω με αριθμούς. Και θα ξεκινήσω από κάτι σημαντικό, από τους μόνιμους διορισμούς, μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 65 του 4610, εκδόθηκε στις 16 Εβδόμου
η σχετική απόφαση ΠΙΣ, όπου εγκρίθηκαν 200 θέσεις καθηγητών, μελών ΔΕΠ, για το 2020, οι οποίες έχουν ήδη κατανεμηθεί στα ιδρύματα. Πριν από λίγες μέρες, 39, με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021, εγκρίθηκαν 350 θέσεις μελών ΔΕΠ για το έτος 2021, οι οποίες θα κατανεμηθούν τις επόμενες ημέρες στα ιδρύματα. Με τις παραπάνω αποφάσεις, εγκρίθηκαν 45 θέσεις λοιπού προσωπικού και 134 θέσεις διοικητικού προσωπικού για τα έτη 20 και 21. Και όσον αφορά την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, στην οποία αναφερθήκατε, κατανεμήθηκαν συνολικά 284 θέσεις ΠΔΕΛΤΑ 407 και ορομήσεων εκπαιδευτικών, συνολικού ποσού 3.864.000 συν 2.612.000. Τώρα, στην ερώτησή σας, δεν το είπατε προφορικά, αλλά στην ερώτηση που καταθέσατε, μιλούσατε κάπως υποτιμητικά για τις ανταποδοτικές υποτροφίες που εξαγγείλαμε για πρώτη φορά και αφορούν υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες για να παρέχουν διδακτικό έργο. Λοιπόν, κύριε Δελή, να σας πω γι' αυτό ότι θεσμοθετήσαμε αυτές τις υποτροφίες πρόσφατα με τον 4737. Είναι μια πρακτική η οποία αποτελεί, είναι καλή πρακτική σε όλα τα σύγχρονα πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής. Έχει το πρόσθετο όφελος ότι μέσα στην κρίση ενισχύει μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Και παράλληλα, να σας πω εδώ, αν δεν το γνωρίζετε, ότι όλα τα πανεπιστήμια καλωσόρισαν το μέτρο και προετοιμάζονται για την εφαρμογή του. Μιλήσατε για δίδακτα μαθήματα. Κύριε Δελή, την άνοιξη να σας θυμίσω ότι τα πανεπιστήμια μας, και αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο κέρδος για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα στις συνθήκες της πανδημίας και έδωσαν το 96,5% των μαθημάτων τους με μεθόδους εξ αποστάσεως. Για ποια λοιπόν αδίδακτα μαθήματα μιλάτε? Αναφέρατε στην ερώτησή σας ότι οι εγγραφές πρωτοετών δεν μπορούν να γίνουν λόγω έλλειψης προσωπικού. Οι εγγραφές των πρωτοετών, κύριε Δελή, γίνονται ηλεκτρονικά κάθε χρόνο. Φέτος όμως, για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν χρειαζόταν η φυσική παρουσία των φοιτητών στις γραμματείες προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εγγραφές τους. Και υπάρχει και άλλη, υπάρχει έκτακτη χρηματοδότηση. Μιλήσατε, αλλά κύριε Πρόεδρε, για να μην τρώω το χρόνο, θα τα πω στη δευτερολογία. Ευχαριστώ σας. Κύριε Δελή, 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Επιτρέπετε να βγάλω τη μάσκα για να... Ναι, γιατί βλέπω υπάρχει μια δυσκολία, έχετε δίκιο. Υπάρχει δυσκολία στην έκφραση. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Κάποιος έχει πει ότι η στατιστική, που είναι η επιστήμη των αριθμών, είναι ο επιστημονικότερος τρόπος για να μπορέσει κανείς να πει ψέματα μερικές φορές. Όχι πάντα. Ορισμένες φορές. Αν και κακοκαρδίζω τον παριστάμενο υπουργό που ασχολείται, νομίζω, με τη στατιστική. Θα σας απαντήσω λοιπόν και εγώ με αριθμούς αυτά που είπατε. Σχετικά με τις 200 θέσεις ΔΕΠ, οι οποίες, ξέρετε, έχει σημασία το ρήμα που χρησιμοποιήσατε. Έχουν κατανεμηθεί. Αυτό ήταν το ρήμα που χρησιμοποίησε ο Υπουργός. Άλλο έχουν κατανεμηθεί, κύριε Υπουργέ, και άλλο έχουν προκηρυχθεί. Κατανέμονται με πολύ μεγάλη ευκολία διάφορες θέσεις εδώ και εκεί. Το ζήτημα είναι να προκηρυχθούν και βεβαίως να στελεχωθούν. Και αυτή η διαδικασία, ξέρετε, ότι κρατάει πάρα πολύ, πολλό δε μάλλον που δεν έχουν καν ακόμα προκηρυχθεί. Σε σχέση τώρα ακόμα και με αυτούς τους αριθμούς, τους 200 και τους 350, πρέπει να σας το γνωρίζετε φυσικά, αλλά θα το πω για αυτούς που μας ακούνε, ότι μέχρι στιγμής αυτοί πλησιάζουν περίπου τους 550, όπως είπατε. Μέχρι στιγμής αναμένεται ή έχουν συνταξιοδοτηθεί το 2019 γύρω στους 500-473 καθηγητές. Δηλαδή, μία ή άλλη. Όσοι έχουν αφυπηρετήσει, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, αυτούς καλύπτεται. Και πολλές φορές ούτε καν αυτό. Και μάλιστα καλύπτεται, το ρήμα που χρησιμοποιώ είναι, νομίζω, υπερβολικό, από τη στιγμή που δεν μιλάτε για προκηρύξεις, μιλάτε για κατανομή θέσεων. Ωστόσο, θα έλεγα ότι, κύριε Υπουργέ,
Θα επανέλθω και πάλι στους αριθμούς. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτούς, ξέρετε, εμείς καθόλου. Τα προβλήματα στα πανεπιστήμια, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς παραμένουν. Και όχι μόνο παραμένουν και οξύνονται, αλλά καμιά φορά παίρνουν και εκρηκτικό χαρακτήρα μέσα στην πανδημία. Και δεν είναι μόνο ότι επί της ουσίας αυτά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν ανοίξανε από τον περασμένο Μάρτη, έτσι δεν είναι? Και τώρα κλείνουν για τον Νοέμβρη και βλέπουμε, περιμένουμε να ακούσουμε κάτι γι' αυτό, είναι το ότι έφτασαν σε αυτά παρά τις κραυγές αγωνίας φοιτητών, εργαζομένων και διδασκόντων. Ναι, υπάρχουν και τέτοια προβλήματα. Υπάρχει τέτοιος φόρτος εργασίας στη γραμματιακή υποστήριξη των πανεπιστημίων που δεν προλαβαίνουν και εγγραφές, ακόμα και αν γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι για να τις καταχωρήσουν στις σχολές, στα τμήματα. Δεν γίνονται όλα αυτόματα. Ο άνθρωπος, ξέρετε, πάντα είναι αναντικατάστατος σε οποιαδήποτε διαδικασία. Πρέπει να περαστούν βαθμολογίες εξεταστικών, να δηλωθούν μαθήματα. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι γιατί έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι. Θα μου δώσετε ένα μικρό περιθώριο ανοχής. Για να δούμε αυτό τους 50 φοιτητές που είπατε για τη διδασκαλία των φοιτητών το προηγούμενο διάστημα. Πόσο αυτό μπόρεσε να εφαρμοστεί? Ελάχιστα μπόρεσε να εφαρμοστεί. Γιατί? Και έμεινε χωρίς αντίκρισμα. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση δεν φρόντισε αυτό να το υποστηρίξει και με προσωπικό, με καθηγητές, αλλά και με χώρους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, που υπάρχουν και αριθμοί. Εδώ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε σχολή, 150 φοιτητές στο εξάμηνο. Ένας καθηγητής μπορούσε φυσικά να καλύψει με τη διδασκαλία του, τους 50 από τους 150. Οι άλλοι 100 έχασαν αυτό το μάθημα για αυτό το εξάμηνο. Δεν είναι πρόβλημα αυτό? Λόγω έλλειψης ακριβώς του προσωπικού. Έτσι, κάπως έτσι λοιπόν χάνονται εξάμηνα και φυσικά υπάρχουν και αδίδακτα μαθήματα. Και με συγχωρείτε, δεν έχουμε καμιά υποτιμητική προσέγγιση του ζητήματος των υποτρόφων. Απλά θεωρούμε ότι η πανεπιστημιακή διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται από μόνιμους καθηγητές πανεπιστημίων. Και όχι βεβαίως αξιοποιώντας με τις λεγόμενες ανταποδοτικές υποτροφίες, που η πρόσληψή τους είναι για ένα εξάμηνο δηλαδή, μην νομίζει κανείς ότι είναι για πάντα, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, τους οποίους αμείβεται, σκοπεύεται να αμείψετε μάλιστα και με πάρα πολύ μικρούς μισθούς, προκειμένου να καλύψετε όπως τα τεράστια διδακτικά κενά που υπάρχουν στα πανεπιστήμια. Αντί να κάνετε όπως σας το λέμε εμείς, σας το λένε οι καθηγητές, σας το λένε τα πανεπιστήμια και εντάξει, και οι Πριτανίες και οι διοικήσεις των πανεπιστημίων, κάθε φορά που κάτι γίνεται, ένα μπάλωμα σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό, θα πούνε και μια καλή κουβέντα. Αλλά το θέμα δεν αντιμετωπίζεται έτσι επί της ουσίας. Και δεν αντιμετωπίζεται, κύριε Υπουργέ, και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουν αυτοί που μας ακούνε. Γιατί ξέρετε, όταν πρόκειται να δαπανίσει η κυβέρνησή σας και οι προηγούμενες δηλαδή, όχι μόνο η δική σας, δεν έχετε μόνο εσείς αυτό το προνόμιο, όταν είναι να δαπανίσετε χρήματα, να δώσετε λεφτά δηλαδή για την παιδεία, εκεί σας πιάνει μια τσιγκουνιά. Δεν υπάρχουν χρήματα, με δυσκολίες τα βρίσκουμε. Όταν είναι όμως η κυβέρνησή σας να δαπανίσει χρήματα για τον ΝΑΤΟ, εκεί είστε χουβαρντάδες. Φέτος, για παράδειγμα, το 2020. 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ δίνει η χώρα μας για εξοπλιστικές νατοϊκές δαπάνες. Το ένα πεντηκοστό από αυτά να δινότανε για τα πανεπιστήμια, θα είχαν λυθεί τα προβλήματά τους. Και μια τελευταία ερώτηση, και έχει σημασία, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή, σε σχέση με την τηλεεκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Να ρωτήσουμε, θα φροντίσει το Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ, να έχουν όλοι οι φοιτητές ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν την τηλεκπαίδευση? Θα φροντίσει η κυβέρνησή σας να υπάρξουν όλοι εκείνοι οι χώροι, οι ειδικοί χώροι, οι ειδικοί κόμβοι στα πανεπιστήμια με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, σε υπολογιστές, σε τεχνικά μέσα και σε γρήγορο ίντερνετ? Γιατί ξέρετε, αυτά δεν τα έχουν. Δεν είναι δεδομένο για όλους τους φοιτητές. Υπάρχουν και φοιτητές από λαϊκές, από φτωχές οικογένειες που προσπαθούν να μπουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα μέσα από κινητά. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει επί της ουσίας. Γι' αυτά σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ. Η ερώτησή μας, αν θέλετε, έχει και ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα σε σχέση με την τηλεκπαίδευση όλο αυτό το διάστημα. Αλλά βεβαίως το ερώτημα το μεγάλο παραμένει, τι θα κάνετε για να υποστηρίξετε τη διαζώσιμη διδασκαλία στα πανεπιστήμια,
από τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται ο COVID-19 δεν έχει σκοπό να μας αφήσει και τόσο εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.